Οι τηλεματικές εφαρμογές στη διαχείριση της κρίσης και οι δράσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάστηκαν στο 5ο κατά σειρά τραπέζι του Δευτέρου Συνεδρίου της Ομπρέλα. Για τη γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας 197 μίλησε η κλινική ψυχολόγος κυρία Μελίνα Δουκάκου, η οποία μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι η γραμμή λειτουργεί δικτυακά με βασικό μέλημα. Είναι να μπορέσει να παραπέμψει σε υπόλοιπες μονάδες, είτε του ΕΚΑ είτε άλλων υπηρεσιών. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως επίσης και με ΜΚΙΟ, τον οποίο η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως σας είπα, χρειαζόμαστε πάρα πολύ την διαφορετική, διαπλαισιακή, ας το πω, διατμηματική, διεπιστημονική προσέγγιση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση και προκειμένου βέβαια να επιτύχουμε ένα όσο το δυνατόν ποιοτικότερο επίπεδο άμεσης εξυπηρέτησης του καλούντα όσον αφορά το αίτημα για το οποίο μας έχει πάρει τηλέφωνο. Πέρα λοιπόν από την κινητοποίηση και τον συντονισμό μηχανισμών επίγουσας παρέμβασης, που σημαίνει να επέμβει στο εδώ και τώρα το ΕΚΑΒ ή το τμήμα ανηλίκων, έτσι, ή ακόμη και η δική μας υπηρεσία επίγουσας παρέμβασης, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μαζί με τους συναδέλφους που εργάζονται σε παρόμοιες τηλεφωνικές γραμμές, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, ένα εθνικό δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών με απότερο στόχο να μπορέσουμε να κινηθούμε όλοι μας, στα πλαίσια βέβαια μιας συνεχούς αλληλοτροφοδότησης και μοιράσματος εμπειριών και κλινικής δουλειάς, ένα πρωτόκολλο κριτηρίων, προϋποθέσεων, προτεραιοτήτων, πάνω στα οποία θα βασιστούμε όλοι, όλες οι τηλεφωνικές γραμμές, δίνοντας προς τα έξω ένα ομοιογενές ποιοτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών. Να σας ενημερώσω ότι έχει ήδη γίνει προσπάθεια με όλες τις τηλεφωνικές γραμμές ενηλίκων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και περιμένουμε τα επόμενα ωραία για εμάς βήματα στον τομέα αυτό. Πρόκειται για μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που παρέχει επίγουσα ψυχολογική στήριξη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και θέτει τους επαγγελματίες σε θέση εγρήγορσης και ψυχολογικής ετοιμότητας. Αυτό το οποίο καθημερινά χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε είναι η ευαλωτότητα, αυτό που λέμε η ευπάθεια του ατόμου, το οποίο διέρχεται κρίση εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή που παίρνει τηλέφωνο στο εδώ και τώρα και ζητάει βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό ο ειδικός να μπορέσει να έρθει τόσο κοντά, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο μακριά, κρατώντας μια ισορροπία τέτοια που θα του επιτρέψει να μπορέσει λίγο να προσεγγίσει σε ένα βαθμό λογικό εντός εισαγωγικών ή έχοντας μια ομαλή πορεία με τον καλούντα βοήθεια. Αυτό λοιπόν που σημαίνει, που συμβαίνει και χρειάζεται όσο είναι δυνατόν, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, έτσι, παρόλη τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας κάθε φορά, είναι από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζοντας την κρίση του ατόμου, να είμαστε ενεργητικοί, όχι όμως πάντα και τόσο κατευθυντικοί και πάντα αφήνοντας στον καλούντα την ευθύνη και την εμπιστοσύνη, αν θέλετε, λέγοντάς του ότι έλα, είμαι εδώ να σε βοηθήσω, ξέρω όμως ότι μπορείς. Απλώς τώρα εδώ, για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, δυσκολεύεσαι, αδυνατείς, όμως ξέρω ότι μπορείς. Να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια του για να πάει παρακάτω. Και αυτός είναι ο στόχος μας εδώ. Είναι να τον πάρουμε από το χέρι για να μας οδηγήσει εκείνος σε αυτό που θεωρεί καλύτερο για εκείνον. Όχι να τον πάρουμε και να του πούμε, έλα να σου πω τι θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, την οποία συναντούμε πάρα πολύ συχνά σε γυναίκες που μας τηλεφωνούν και είναι κακοποιημένες. Και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε, όσο είναι εύκολο, να ενισχύσουμε λίγο τη θέση της που έχει υγιή στοιχεία. Τη θέση της που περιέχει θέση ευθύνης ως ενήλικης. Άρα, αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς εμείς οι ίδιοι και σε τι ψυχολογική κατάσταση είμαστε, θα συναντήσουμε τον άνθρωπο που μας παίρνει τηλέφωνο, να εκτιμήσουμε το επίπεδο του κινδύνου. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που μας λέει, πότε πρόκειται να γίνει επικίνδυνο και να κάνουμε μια ευρύτερη αξιολόγηση αυτού για να ξέρουμε κάθε φορά και πότε θα παρέμβουμε. Ξέρετε, πολλές φορές η παρέμβαση δεν είναι ενός επίπεδου. Μπορεί να μας έχει ένα αίτημα, αλλά να κρύβονται από κάτω πολλά επίπεδα επικινδυνότητας και χρειάζεται να ιεραρχήσουμε κάθε φορά και να προτεραιοποιήσουμε για να δούμε πώς θα παρέμβουμε. Και κάθε παρέμβαση να είναι μία-μία. Να δούμε να κάνεις αυτό, να δούμε μετά τι άλλο μπορείς να κάνεις. Στην κρίση πάντα κρύβονται πολλών επιπέδων επικινδυνότητες και πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο του πώς θα παρέμβουμε σε αυτές. Να κινητοποιήσουμε βέβαια τα δυνατά του στοιχεία
και να κινηθεί έτσι ο καλόν, ώστε να μπορέσει όσο είναι δυνατόν να θέσει υπό έλεγχο πρώτα την υποκειμενική κρίση που υφίσταται, τον τρόπο δηλαδή που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε κρίση και που είναι πάρα πολύ σημαντικός, μετά βέβαια την αντικειμενική, τις πραγματικές συνθήκες που συγκροτούν την κρίση, έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει σιγά σιγά, όσο είναι δυνατόν, να σηκωθεί στα πόδια του σιγά σιγά και να δει πώς θα πάει παρακάτω. Η παιδική γραμμή 1107 και το δίκτυο ομάδων προστασίας ανηλίκων αναλύθηκαν διεξοδικά από την επόμενη ομιλήτρια, κυρία Γιώτα Μάνθου, ψυχολόγο. Ειδικά για το ΟΠΑ, είπε. Φτάσαμε λοιπόν και έτσι ξεκινήσαμε με το ΚΕΣΑΘΕΑ. Φαντάζομαι ότι σε πολλούς είναι γνωστό εδώ. Είναι το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων. Είναι όργανο που ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και μαζί με τους δημάρχους και άρχισε να συστήνεται το δίκτυο των ΟΠΑ. Τηλεφωνήματα, fax, mail, συνεχώς, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταγράψαμε τις ελλείψεις. Ενημερώσαμε την πολιτική ηγεσία. Η βασική έλλειψη, φαντάζομαι, δεν είναι έκπληξη. Είναι η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών στους Δήμους. Οργανώσαμε 2 επιστημονικές συναντήσεις με τους ορισμένους εκπροσώπους των ΟΠΑ, με τους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς των ΟΠΑ, στις 2 μεγάλες περιφέρειες, Αττική και Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη βοήθεια σε αυτό, το ξαναλέω, και του Συνηγόρου του Παιδιού και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, που μας στήριξαν πάρα πολύ. Συγκεντρωτικά να αναφέρω μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουν οριστεί 187 κοινωνικοί λειτουργοί σε όλη τη χώρα, ως μέλη των ΟΠΑ. Φαίνεται και ένα ωραίο νούμερο, έτσι, 65 δήμοι δεν έχουν καθόλου κανέναν κοινωνικό λειτουργό. Οπότε ξεκινάμε ήδη και καταγράφουμε τις ελλείψεις του δικτύου αυτή τη στιγμή. Η πρώτη την ανέφερα είναι η έλλειψη προσωπικού. Άλλες δυσκολίες έχουν να κάνουν με την παρέμβαση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, ακόμη και στο των Δήμων εννοώ, ακόμη και στο περιεχόμενο των εκθέσεων ή της αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η δυσκολία συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, οι ανάγκες των συναδέλφων κοινωνικών λειτουργών για εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι ξεκίνησε η λειτουργία το Μάρτιο του 2012, είναι 24ωρη, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, έχει την επιστημονική στήριξη του Συνηγόρου του Παιδιού και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Να πω εδώ ότι κατά το στάδιο εκπαίδευση των επαγγελματιών που θα στελέχωναν τη γραμμή, μας βοήθησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι άλλων γραμμών, από το Χαμόγελο του Παιδιού, από την ΕΨΥΠΕ, από το Μαζί για το Παιδί. Γενικά, εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες και τις παλεύουμε και τις διεκδικούμε να γίνουν πράξη. Οι βασικοί στόχοι της γραμμής είναι η συμβουλευτική, η ψυχολογική και η κοινωνική στήριξη γονέων και ανηλίκων, ο συντονισμός και η άμεση ανταπόκριση του δικτύου στα αιτήματα και στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών, η ενημέρωση, η στήριξη και η πληροφόρηση των επαγγελματιών. Ήδη αναφέρθηκα στο δίκτυο των ΟΠΑ. Η γραμμή, η παιδική, το 1107, συνεργάζεται άμεσα με τις ΟΠΑ για την προώθηση κοινωνικών ερευνών όπου υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση παραμέληση. Συνεργάζεται και με ιδιωτικούς φορείς και με δημόσιους, όπου υπάρχουν αιτήματα για στήριξη για φιλοξενία παιδιών, κινητοποιεί τους μηχανισμούς επιτόπιας παρέμβασης, αυτονόητο ότι συνεργάζεται με εισαγγελία και αστυνομία, ενημερώνει τους ανήλικους για θέματα που τους ενδιαφέρουν ή τους παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες και είπαμε ότι υποδέχεται τα αιτήματα για κακοποίηση παραμέληση ανηλίκων. Σχηματικά εδώ φαίνεται ο τρόπος που συνεργάζεται η γραμμή με την ΟΠΑ. Φτάνει μια καταγγελία στο 1107. Αυτόματα είναι 2 οι δρόμοι. Αν αξιολογηθεί ως πολύ επικίνδυνη και σοβαρή, ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας και κινητοποιούνται οι μηχανισμοί επιτόπιας παρέμβασης. Εάν αξιολογηθεί ότι έχουμε ένα περιθώριο παρέμβασης πριν τον εισαγγελέα, ενημερώνεται αμέσως η ΟΠΑ και τηλεφωνικά και με έγγραφο. Πολλές φορές συμβαίνει, και το ξέρουμε αυτό, μια περίπτωση να είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία. Οπότε να μην χρειάζεται εισαγγελική παρέμβαση. Γίνεται μια πρώτη διερεύνηση χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα. Δηλαδή, ο συνάδελφος κοινωνικός λειτουργός από την ΟΠΑ επικοινωνεί με το σχολείο, με άλλους τοπικούς φορείς, μαζεύει πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο παιδί και την οικογένεια, ενίοτε μπορεί να κάνει και επίσκεψη. Μέχρι στιγμής, αυτό που έχουμε δει, μια πρώτη αίσθηση, είναι ότι σε μεγάλο αριθμό καταγγελιών
λύνονται τα προβλήματα χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα. Δηλαδή, η οικογένεια συνεργάζεται, είναι δεκτική στη στήριξη, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να παρέμβει ο εισαγγελέας. Το κοινό είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί και για το φιλόδοξο έργο «Η Πρόνοια» μέσω της παρουσίασης της κυρίας Άννας Μαμάη, ψυχολόγου. Τρεις πυλώνες στηρίζουν την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών Πρόνοιας. Στον πρώτο πυλώνα που είναι η πλατφόρμα της διασύνδεσης και της διαδραστικότητας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αφορά τη διασύνδεση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, την εισρωή online στοιχείων και πληροφοριών από όλες τις υπηρεσίες, που θα καθοριστούν βέβαια σύμφωνα με τις ανάγκες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των αρμόδιων διευθύνσεων των Υπουργείων, την προβολή των δράσεων και των φορέων πρόνοιας για την οριζόντια διασύνδεση, πάντα μιλάμε για οριζόντια διασύνδεση μεταξύ τους, και τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών υγείας με έναν υγειονομικό χάρτη. Στον δεύτερο πυλώνα, που είναι η διαδικτυακή πύλη και αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, μιλάμε λοιπόν για μια διαδικτυακή πύλη με όλες τις πληροφορίες για τις παροχές, τα μέτρα, τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, τις οποίες θα μπορεί να μπαίνει ο πολίτης και να βλέπει κάθε φορά τι δικαιούται ανάλογα με το τι πρόβλημα έχει και πού μπορεί να απευθυνθεί για αυτό που τον αφορά. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών με έναν όσο το δυνατόν πιο εύκολο και προσβάσιμο τρόπο μέσω του διαδικτύου και πολλές φορές την εξυπηρέτηση των πολιτών online για την υποβολή αιτημάτων προς τις υπηρεσίες και την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό και στο βαθμό πάντα που διασφαλίζεται το απόρριτο της ροής της πληροφορίας. Στον τρίτο πυλώνα, που μιλάμε πια για την παρακολούθηση και την αναφορά και την αξιολόγηση των δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, στον πυλώνα αυτό η παιδική προστασία έχει ένα πάρα πολύ, έτσι, μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα, καθώς έχουμε ξεκινήσει ήδη, όπως σας είπα πριν, την ψηφιακή αρχιοθέτηση των ατομικών φακέλων των παιδιών των ομάδων κοινωνικής φροντίδας. Υπάρχει επίσης στον πυλώνα αυτό η εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, γιατί πέρα από το τι θα παρέχουμε, θα πρέπει κάθε φορά να βλέπουμε αν αυτό που παρέχουμε είναι ικανοποιητικό ή αν αυτό που παρέχουμε είναι ελλιπές και, εν πάση περίπτωση, τι άλλο παραπάνω χρειάζεται να γίνει. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου είναι η έμπρακτη και ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Η ανθρώπινη συμπεριφορά, που είναι η πιο σημαντική, μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της κρίσης, είναι ιδιαίτερα από απρόβλεπτη σε μη κανονικές και απειλητικές συνθήκες, επηρεάζεται και επηρεάζει την κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, την έκβασή της και κυρίως τη διαχείρισή της. Γι' αυτό όλοι εμείς που δουλεύουμε στην πρόνοια και που είμαστε υπεύθυνοι και για τους πολίτες στο επίπεδο της πρόνοιας, αλλά και για τα παιδιά αυτού του κράτους, θα πρέπει πάρα πολύ να έχουμε πάρα πολύ στο νου μας το πόσο συμβάλλει ο καθένας ξεχωριστά και μέσω του φορέα του, αλλά και προσωπικά, στην διαχείριση όλων αυτών των κρίσεων. Το e-πρόνοια θέλει να ωφελήσει. Θέλει να ωφελήσει τις υπηρεσίες γιατί απλουστεύει τις διαδικασίες τους. Θέλει να ωφελήσει τους πολίτες γιατί τους δίνει προσβασιμότητα στην πληροφορία και ίσως και πιο άμεση επίλυση κάποιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και γενικότερα βέβαια της κοινωνίας. Θέλει να ωφελήσει κυρίως τα παιδιά. Υπολογίζονται περίπου 150.000 παιδιά ανά έτος τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο και τα παιδιά επίσης που έχουν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται σε δομές του κράτους. Τους υποψήφιους αναδόχους, τους υποψήφιους θετούς γονείς και κατ' επέκταση πάλι τα παιδιά και τις αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα της χάραξης και της εφαρμογής πολιτικής. Στη συζήτηση παρενέβαινε δυναμικά ο κύριος Θεόδωρος Μουστεράκης, ψυχολόγος και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.